αντιδράσεις έχει προκαλέσει και στην Κρήτη η ανάρτηση των δασικών χαρτών. Η κεντρική διοίκηση δεν ρωτά και βασικά δεν ακούει κιόλα. Με μια πρώτη ματιά, χιλιάδες είναι οι ιδιοκτήτες, ιδιώτες αλλά και δημόσιοι φορείς που βλέπουν τις περιουσίες τους να έχουν αλλάξει χρήση. Υπάρχουν λάθη, ακούμε περιπτώσεις, τις ξέρουμε και όσον αφορά τις δημοτικές περιπτώσεις, δηλαδή τις κοινοτικές. Δεν είναι μόνο δηλαδή πληροφόρηση που παίρνουμε από τους δημότες μας ότι υπάρχουν ξεκάθαρα λάθη όσον αφορά τους χαρακτηρισμούς. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το 60% περίπου της έκτασης της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου έχει χαρακτηριστεί δασική ή δασικού χαρακτήρα. Με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτό του οροπεδίου Λασιθίου, που σε ποσοστό σχεδόν 75% χαρακτηρίζεται δάσος. Χαιρείται μόνο ο κάμπος του οροπεδίου Λασιθίου και κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις. Όσο πιο δυτικά πάμε, είναι πραγματικά πιο δασωμένη η νομή και εκεί τα ποσοστά θα είναι του δάσους πολύ μεγαλύτερα. Γιατί μιλάμε για περιγράμματα πράσινα στο Λασίθιο που δεν είναι δάση. Μιλάμε και ακόμα και για μεγάλο ποσοστά χορτολιβαδικών εκτάσεων. Είναι άλλα καθεστώτα αυτά. Το παράδοξο είναι ότι και περιοχές όπως είναι παραδείγματος χάρη ο ποταμός ο Χαβγάς, που οι ποταμοί θα πρέπει να προστατεύονται ούτως ή άλλως και πρέπει να χαρακτηριστούν, είναι μέχρι ένα σημείο, μέχρι το μέσα Λασίθι εμφανίζεται ως χαρακτηρισμένος. Από εκεί και μετά η απόλυξή του δεν έχει χαρακτηριστεί. Και στην πρώην Δημοτική Ενότητα Κρουσόνα και στη Δημοτική Ενότητα Γαζίου και στην Τηλίσου υπάρχουν περιοχές μεγάλες που χαρακτηρίζονται ως δασικές και χορτολιβαδικές. Το να προσπαθούμε να βγάλουμε δασικό το 70 ή 80% της γης θα πρέπει να μας απαντήσουν πώς θα ζήσουμε. Γιατί στην Ευρώπη ο μέσος όρος που έχουν και σέβονται τα δάση τους είναι το πολύ 30%. Τα όποια λάθη και εφόσον υπάρχουν αποδείξεις θα διορθωθούν, λέει η αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Υπάρχει και πρόβλεψη ότι με τελικές διοικητικές και δικαστικές πράξεις ο χάρτης αναμορφώνεται σε οποιοδήποτε στάδιο και να βρίσκεται. Είναι μια διαδικασία που θέλει γρήγορη προσοχή, συνεργασία με τις υπηρεσίες, να αποκεντρωμένη το δασαρχείο για να δούμε ποιες είναι οι περιοχές εκείνες που χρήζουν αλλαγή στους χαρακτηρισμούς. Οι αντιρρήσεις θα είναι πολλές χιλιάδες. Αλλά ήταν ακριβώς ό,τι συνέβαινε μέχρι τώρα. Πήγαινε στο δασαρχείο, έβγαζες πράξεις χαρακτηρισμού. Αν δεν ήταν της αρεσκίας σου, ξεκινούσες τις αμφισβητήσεις στις επιτροπές τις δασικές, πάλι με τέλος, πάλι με χρήματα. Και μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να περίμενες πολλά χρόνια, έως ότου ακόμα έπαιρνες και απορριπτική απάντηση. Έχετε μια εξήγηση για το τι πήγε λάθος? Πολλές φορές δεν έχουν συμπεριληφθεί πράξεις χαρακτηρισμού ή αποχαρακτηρισμού που έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Εξαρτάται τι δουλειά έχουν κάνει. Έγινε προσπάθεια να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις από το 45 μέχρι σήμερα, με τεράστιες οι μεταβολές της κοινωνίας, της οικονομίας και του ίδιου του περιβάλλοντος. Οι ιδιώτες και δημόσιοι φορείς πρέπει άμεσα να μπουν στην ειδική πλατφόρμα του ελληνικού κτηματολογίου προκειμένου να ελέγξουν τις ιδιοκτησίες τους με τους ιδιοκτήτες γης που θα καταθέτουν ενστάσεις και αντιρρήσεις επί του δασικού χάρτη. Να πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη για ακόμα μια φορά, πληρώνοντας το προβλεπόμενο τέλος που διαμορφώνεται κλιμακωτά, ανάλογα με το μέγεθος της αμφισβητούμενης έκτασης. Εγώ προτρέπω τον κόσμο να είναι σε εγρήγορση και να διεκδικήσει τους χαρακτηρισμούς που θεωρεί ότι είναι δίκαιοι σε σχέση με τις περιουσίες ιδιωτικές ή τις κοινοτικές. Σε Ηράκλειο και Λασίθι, σχετική προθεσμία λήγει στις 27 Μαΐου. Είναι πολύ κοντά το σήμερα και είναι πρακτικά αδύνατον να διεκπαιρεωθούν τόσες χιλιάδες υποθέσεις. Ακόμα και σε επίπεδο υπηρεσιών Δήμου, αδυνατούμε να ανταποκριθούμε με την υποστελέχωση που έχουμε. Αξίζει να σημειωθεί πως στη Διεύθυνση Δασών του κάθε νομού λειτουργεί Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη, το οποίο είναι επιφορτισμένο να παρέχει πληροφορίες και να συνδράμει στη διαδικασία κατάθεσης αντιρρήσεων επί του δασικού χάρτη.